στην Γενέβη θα πραγματοποιηθούν εντός του Ιανουαρίου οι συζητήσεις που συμφωνήθηκαν για την εκτόνωση της έντασης στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία. Κατά την διάρκεια ωστόσο της ετήσιας συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στην Μόσχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέτησε εγγύησεις για τις μελλοντικές κινήσεις του ΝΑΤΟ. Что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Χωρίς κόλπα, απλώς θέσαμε ευθέως το ερώτημα ότι δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω κινήσεις του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά. Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους. Θα πρέπει να μας απαντήσουν με κάτι. Ως προς αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι συνολικά έχουμε δει μια θετική αντίδραση μέχρι στιγμής. Οι Αμερικανοί εταίροι μας λένε ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν αυτή τη συζήτηση στις αρχές του επόμενου έτους στην Γενέβη. Την ανάγκη για επίλυση των όσων ζητημάτων προκύπτουν όχι με στρατιωτικά μέσα, αλλά μέσα από διπλωματικές οδούς, επισήμανε από την Ουάσιγκτον η Ελληνοαμερικανίδα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκη. Εργαζόμαστε για διπλωματικές συνομιλίες. Υπήρξαν προτάσεις από τους Ρώσους. Με κάποιες θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, με κάποιες σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Προφανώς το θέμα του ΝΑΤΟ είναι ένα καλό παράδειγμα και εργαζόμαστε για να οριστικοποιήσουμε την τελική μορφή αυτών των συνομιλιών. Την ανάγκη για διπλωματία επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Πέμπτη, ο Ζωζέπ Μπορέλ έκανε έκκληση στην Μόσχα για αποκλιμάκωση, καλώντας την να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.